Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, επειδή πιάσατε μια ευαίσθητη χορδή, θέλω να δείτε και την άλλη πλευρά του λόγου, διότι νουνεχείς άνθρωποι είστε και αρκετά μορφωμένοι και μάλιστα με μάχες πάνω για τα δικαιώματα, ακόμη και τα δικαιώματα που μπορεί ως άποψη και αντίληψη του τι εκφράζουν εσείς να διαφωνείτε, αλλά το υπερασπίζεστε αυτό. Προσέξτε τώρα, τι γίνεται στην περίπτωση που οι αρχές, είτε είναι η κυβερνητική εξουσία, είτε είναι οι αρμόδιοι εμπειρογνώμονες, εργαλειοποιούν στο όνομα της δημόσιας υγείας καταστάσεις, όχι απλά με υπερβάλλοντα ζήλο, αλλά στην ουσία ακουμπώντας τον πυρήνα και αλλοιώνοντας δεδομένα. Τι εννοώ? Έχουμε θέσει ένα ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι που τελικά καταλήγουν, κυδεύονται με τον τρόπο που κυδεύονται? Εγώ μπορεί να μην ενδιαφέρομαι εσείς κύριε Χριστόπουλε και εσείς κύριε Σωτηρέλη και κύριε Τάκη, αν θα κλάψω για το συγγενικό μου πρόσωπο, αν θα το συνοδεύσω στην τελευταία του κατοικία, αν θέλω να τον δω σε συνθήκες κορονοϊού λίγο πριν τον σκεπάσει το χώμα, για κάποιους άλλους είναι παρηγορία ή βαθύ λατρευτικό ανθρώπινο συνέστημα. Αυτό δεν το αντιμάχομαι. Ρώτησα λοιπόν πολλές φορές τους γιατρούς τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί αυτή η διαδικασία του σελοφάν, αφού μιλάμε για νεκρούς ανθρώπους πια, κολλάει ο ιός? Ρώταγα πεισματικά τον κύριο Φαρσαλινό. Μου είπαν ότι με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούμε για λόγους δημόσιας υγείας την πιθανότητα με αυτό το αυστηρό πρωτόκολλο να μην κολλήσουν όσοι θέλουν να παραβρεθούν. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, τα ξέρετε κύριε Σωτηρέλη, κύριε Χριστόπουλε, δεν ανοίγουν φέρετρο για αυτούς που επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους. Πολλές φορές δεν τους αφήνουν να πάνε στις κηδείες. Φαίνεται υπερβολικό. Κύριε Φαρσαλινέ, σε εσάς έθεσα το ερώτημα και τελικά ψάξε, τι ανακαλύψαμε? Να πω την αλήθεια, θα κάνω μετά ένα σχόλιο γενικότερο για την Εκκλησία, αλλά τώρα αυτό είναι εκκλησιαστικό θέμα. Να πω την αλήθεια, αισθάνομαι και λίγο ενοχές που δεν το ψάξα λίγο νωρίτερα. Γιατί εδώ και μήνες είχα εκφράσει μια άποψη στα κοινωνικά δίκτυα, βέβαια. Όταν έβλεπα να δημιουργούνται τάφοι και να μιλάνε για δεκαετείς ταφές των νεκρών από κορονοϊό, αναφέραν ότι τους τάφους φτιάχνανε σε άλλο χώρο. Έβλεπα και εγώ τις εικόνες και να σου πω την αλήθεια, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι αυτό που συμβαίνει σε όλες τις κηδείες. Να μιλάνε για σακούλες στους θανόντες. Τυλιγμένο με σακούλα και σελοφάν το φέρετρο. Συγγνώμη. Να υπάρχουν ειδικές ομάδες ντυμένοι με πλήρη στολή έτσι, προστασίας να μεταφέρουν το φέρετρο. Να μην ανοίγει το φέρετρο. Αυτό είναι βασική έτσι, θρησκευτική διαδικασία στην ταφή. Εγώ επιστημονικά ως γιατρός πλέον δεν μπορούσα να τα κατανοήσω αυτά. Θεωρούσα ότι υπάρχουν οδηγίες και με την προτροπή τη δικιά σας και θέλω να ζητήσω και συγγνώμη και από γνωστούς μου που το έχουν ζήσει αυτό και δεν το είχα ψάξει, μου πήρε 5 λεπτά για να δω ότι όλο αυτό δεν ξέρω πώς πρέπει να χαρακτηριστεί. Πάντως είναι αχαρακτήριστο, κύριε Σαχίνη. Η εργαλειοποίηση του φόβου κατά άλλους. Δεν θα πω εγώ αν είναι εργαλειοποίηση του φόβου. Θα πω ότι είναι προσβολή προς το φανόντα. Αφήστε να το πούνε οι νομικοί αν είναι αυτό. Γιατί ακούστε, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Θα σου το πω ευθέως. Προσωπική άποψη μπορεί να είναι ότι εγώ δεν θέλω να ανοίξει τίποτα. Έτσι δεν είναι? Ακούστε, μιλάμε ακούστε για αυτούς όμως που το θεωρούν κομμάτι του δικού τους ψυχισμού, όχι μόνο θρησκευτικά, λατρευτικά. Έτσι θέλουν να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπό τους. Είναι δικαίωμά τους. Κάθε απόφαση που αφορά τη δημόσια υγεία και σε τέτοιες... Ελάτε στο προκείμενο όμως, σας παρακαλώ, μην μας πάρετε το χρόνο. Θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία. Δεν μπορεί να γίνει τα αυθαίρετα. Ούτε να επικαλούμε ότι το κάναμε για καλύτερα, χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο, ή ενώ υπάρχουν στοιχεία ότι δεν απαιτείται να γίνει αυτό. Τα είπαμε και νωρίτερα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Διότι η επίκληση, εμείς το κάναμε για καλύτερα, δεν υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο. Όταν έχουμε δεδομένα, όταν έχουμε οδηγίες γραπτώς και κάνουμε άλλα, δεν δικαιολογείται το επιπλέον όταν δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν μπορώ να κρίνω αν αυτό είναι εργαλειοποίηση και αν συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Μπορώ να πω όμως με βεβαιότητα ότι με τα στοιχεία που θα δείξετε και εσείς και που σας τα έδωσα, έχουμε να κάνουμε με βαθιά προσβολή και του θανόντα και των συγγενών και των θρησκευτικών πεπιθήσεων. Διότι κύριε Σαχίνη, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι με λίγα λόγια να ακολουθείτε το πρωτόκολλο ταφής θανόντων από έμπολα και όχι θανόντων από COVID-19. Να και δούμε το πρωτόκολλο του CDC, του Αμερικανικού δηλαδή. Και επικαλούμε
Και δεν ξέρω αν πρέπει να το δείξετε κιόλας. Επικαλούμε γραπτές οδηγίες και του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων. Το βλέπουμε τώρα εμείς. Εσείς δεν μπορείτε να το δείτε. Και του Ευρωπαϊκού που θα δείξετε μετά, αλλά πάμε στο Αμερικανικό. Όπου βλέπετε και τη σύγκριση COVID-19 με έμπολα, όπου μπορεί να δει κάποιος ότι δεν απαιτείται καμία εξειδικευμένη ομάδα αστροναυτών, να το πούμε συσταγωγικά, για να γίνει ταφή. Ότι μπορεί η οικογένεια να προετοιμάσει μόνη της το σώμα, που σε κάποιες άλλες θρησκείες θέλουν οι οικογένεια να καθαρίζουν και να περιποιούνται το σώμα. Η εβραϊκή θρησκεία. Ναι, ναι, ναι. Ότι μπορεί να το κάνει. Ότι μπορούν να χειριστούν τα προσωπικά αντικείμενα του θανόντος. Ότι μπορούν να επιλέξουν την ταφή και ότι δεν απαιτείται ειδική μεταφορά. Εδώ και σημαίνουν τα ανάποδα σε όλα. Τι απαιτείται? Γάντια, ποδιά, νερό και σαπούνι, μάσκα και αιρεωμένο διάλειμμα χλωρίου. Αυτό για την περιποίηση του σώματος του θανόντος. Τώρα μιλάμε, έτσι. Μάλιστα. Από την οικογένεια. Προσέξτε, δηλαδή το επιτρέπει. Φυσικά με κάποια προστασία. Ότι μπορεί η οικογένεια να έχει... Να εξέσουμε τον θανόντα στην οικογένεια. Δηλαδή να είναι ανοιχτό το φέρετρο. Εμείς κάνουμε κάτι απάνθρωπο. Δεν μπορεί η οικογένεια να αποχαιρετήσει τον θανόντα από COVID. Επειδή πρέπει να τρέξω, κύριε Φαρσαλινέ, θέλω να δούμε το έγγραφο της Βρετανικής κυβέρνησης, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι είναι νομικό αδίκημα για ένα πρόσωπο που υποχρεούται να αυτοαπομονωθεί, να παραστεί σε κηδεία υπό οποιοδήποτε συνθήκες, εκτός από την κηδεία ενός στενού μέλους οικογένειας, για παράδειγμα σύντροφος, γονέας, αδελφός ή παππούς. Ακόμη και αν είστε στενό μέλος της οικογένειας του θανόντος, σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε, λέει η Βρετανική κυβέρνηση, εξ αποστάσεως, αν είναι δυνατόν. Ωστόσο, εάν μετά από προσεκτική εξέταση του κινδύνου επιλέξετε να παραστείτε αυτοπροσώπως, είναι σημαντικό να λάβετε όλες τις ακόλουθες προφυλάξεις, που είναι μάσκα, γάντια, απόσταση κτλ. Και υπάρχει τέλος και η Ευρωπαϊκή Οδηγία το Μάρτιο, στις 23 Μαρτίου, που λέει ακριβώς ό,τι λέει και με το Αμερικανικό CDC, το ECDC δηλαδή. Τι λέει? Ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι μέσω του χειρισμού των σωρών αποθανόντων προσώπων μεταδίδει το ιδεός. Υπάρχει όμως δυνητικός κίνδυνος, όσο εκ τούτου χρησιμοποιούνται μάσκες, γάντια, ποδιές αποστάσεις, μπορούν όμως να παραστούν τα συγγενικά πρόσωπα, μπορούν να αποχαιρετήσουν το οικείο πρόσωπο που χάσαν, αρκεί να κρατούν αυτά τα μέσα. Τα λέω περιεκτικά. Ακόμα και να το αγγίξουν. Μάλιστα. Μην μπείτε σε δύο λεπτομέρειες, σας παρακαλώ. Δεν έχει τόσο σημασία. Ακούστε. Όμως η ουσία είναι. Κρίσιμο. Μισό λεπτό, κύριε Φαρσαλίνε, επιτρέψτε μου. Η ουσία είναι, και απευθύνομαι στους νομικούς, ότι τελικώς το πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε, και αυτό το βάλαμε ακριβώς δίπλα, είναι το πρωτόκολλο έμπολα. Ενώ ο CDC και ο ECDC λένε ακριβώς τι προβλέπει το πρωτόκολλο για κηδείες COVID-19. Επαναλαμβάνω, κύριε Τάκη, από εσάς ξεκινώ. Εγώ μπορεί να μην θέλω να πάω καν στην κηδεία. Αλλά το ξέρετε ότι είναι μέσα στις παραδόσεις οι περισσότεροι να θέλουν να συνοδέψουν για τελευταία φορά και ενδεχομένως να θέλουν να δουν και το πρόσωπο που αποχαιρετούν. Πώς το βλέπετε αυτό? Δεν είναι υπέρβαση εδώ αυτών που επικαλούμαστε για άλλα μέτρα, το CDC, το ECDC? Εφόσον τα πραγματικά δεδομένα έχουν, όπως τα ανέφερε μόλις ο κύριος Φαρσαλινός, και δεν έχω λόγο να το αμφισβητώ. Δείξαμε τα έγγραφα, οφείλω να σας πω. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορώ να τα δω. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Το Skype. Και δεν αμφισβητώ ότι έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, άμεσα εκλείπει ο όρος της αναγκαιότητας ώστε να έχουμε το πρωτόκολλο που έχουμε. Αυτό δηλαδή καθιστά το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και τους περιορισμούς που συνεπάγεται στην άσκηση της προσωπικής ελευθερίας, όπως αναμφισβήτητα είναι η ελευθερία μου να αποδώσω τις τιμές κατά την δικιά μου παράδοση στον νεκρό μου, ο περιορισμός αυτός καθίσταται παράνομος, γιατί προδήλως, από αυτά τα οποία ακούμε, δεν παρίσταται αναγκαίος ως τέτοιος. Είναι δυνατός ένας κατά πολύ πιο ήπιος περιορισμός, όπως αντιλαμβάνομαι είναι αυτός που επιβάλλει το πρωτόκολλο στην Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο επιβάλλον το πρωτόκολλο που έχουμε, όπως λέτε ότι είναι του έμπολα, έχει τον κίνδυνο να είναι έκθετος για
σε αγωγές αποζημίωσης εκ μέρους των οικείων του νεκρού, οι οποίοι καλά θα κάνουν να κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση, καθώς και ενδεχομένως και μετά παράβασης καθήκοντος, αν επιμένει να εφαρμόζει αυτό το παράνομο ως μη αναλογικό, λόγω έλλειψης αναγκαιότητας, πρωτόκολλο. Κύριε Χριστόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι? Εγώ αυτό που θέλω να σκεφτώ μαζί σας και θα ήθελα πραγματικά την άποψη όλων των συνομιλητών είναι για ποιο λόγο γίνεται αυτή η προφανής, αν θέλετε, έτσι, διαφοροποίηση. Για ποιο λόγο το κράτος σε αυτή τη συνθήκη, ξεχνάω την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μιλάω γενικά, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η επίδειξη ισχύως. Τι είναι αυτό που οθεί ένα κράτος σε αυτή τη συγκυρία να εξαντλεί την σκληρότητα που μπορεί να δείξει απέναντι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή να χρησιμοποιεί πρωτόκολλα που ανήκουν σε άλλες γνώσεις και πάει λέγοντας, εγώ τώρα τα μαθαίνω αυτά, και ενώ την ίδια στιγμή κάποιες άλλες δραστηριότητες τις αφήνει πραγματικά ελεύθερες και ολόκληρους τομείς οικονομίας, όπως τον πρωτογενή και τον δευτερογενή, τους αφήνει να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν πριν, οι μεταφορές να είναι έτσι όπως είναι. Δηλαδή, πώς γίνεται να κλείνουμε τα σχολεία και να αφήνουμε τα λεωφορεία ανοιχτά? Πώς γίνεται η κόρη μου να μην πηγαίνει σχολείο και η άλλη μου κόρη να μπαίνει στο κτέλ για να πάει στο Βόλο και το κτέλ να έχει μέσα 30 άτομα? Αυτό για μένα είναι το θέμα. Τι είναι αυτό που οθεί το κράτος? Εντάξει, είναι προφανές νομίζω ότι είναι, δηλαδή, είναι σαν να κλέβουμε εκκλησία να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι υπάρχουν αντιφάσεις οι οποίες δεν εξηγούνται ούτε με όρους αναλογικότητας ούτε με όρους αναγκαιότητας. Ξέρετε, για κύριε Χριστόπουλε, επειδή υπήρξατε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το λατρευτικό του καθενός, και όπως είπε ο κ. Στάκης, το πώς θα αποχαιρετήσω, γι' αυτό το χρησιμοποιώ εδώ, γιατί είναι εντυπωσιακό, πώς θα αποχαιρετήσω εσείς αλλιώς, εγώ αλλιώς, ο καθένας αυτό που πιστεύει, είναι στον πυρήνα όμως, αν θέλετε, πολλές φορές κουλτούρας και πολιτισμού. Είναι στον πυρήνα, πέρα από τον ψυχισμό μου, είναι στον πυρήνα μου. Δηλαδή, ο άλλος λέει: θέλω να αποχαιρετήσω τον άνθρωπό μου. Όταν εφαρμόζεις διαφορετικό πρωτόκολλο από αυτό, το οποίο είναι το ευρωπαϊκό, το αμερικανικό, προσέξτε, για την πανδημία, δεν είναι σε κενό, τότε αναρωτιέμαι πότε χρησιμοποιείς τα πρωτόκολλα για την πανδημία ακριβώς. Και πια, ό,τι σε βολεύει, χρησιμοποιείς, τα άλλα τα τροποποιείς, τα πας διαφορετικά. Και αν αυτό συμβαίνει έτσι γι' αυτό, φανταστείτε αυτό που λέτε μετά, τι μπορεί να συμβαίνει για άλλα. Λέω υποθετικά. Μα εγώ δεν το λέω καθόλου υποθετικά. Απλώς αυτό το οποίο θέτω στην κουβέντα μας είναι για ποιο λόγο να γίνονται όλα αυτά. Γιατί αυτά είναι προφανώς εξόφθαλμα προβληματικά και από πλευράς αναλογικότητας και από πλευράς αναγκαιότητας. Πολύ φοβάμαι δε και πλευράς αποτελεσματικότητας είναι εξαιρετικά προβληματικά. Και το ερώτημα μου είναι, κυρίως στον κύριο Φαρσαλινό, πραγματικά, για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε μια τέτοια. Δηλαδή, για ποιο λόγο είμαστε έτσι όπως είμαστε στη Δύση? Αυτό πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Έτσι και φυσικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να συμμερίζομαι απολύτως τον προβληματισμό που θέσατε, κύριε Σακίνη, ως προς το ζήτημα του σκληρού πυρήνα των θρησκευτικών πρακτικών και πάει λέγοντας. Παρακαλώ, κύριε Φαρσαλινέ. Όχι, μην πει ο κύριος Φαρσαλινός. Κύριε Φαρσαλινέ, πρέπει να ακούσω και τον κύριο Σωτηρέλη. Γιατί ο κύριος Στάκης είπε ότι αν συνεχιστεί αυτό και δεν διευκρινιστεί, να διευκρινιστεί, έτσι δεν είμαστε. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι ο παντογνώστης. Μπορεί να γύρει ακόμη και θέμα αποζημιώσεων. Είναι έτσι, κύριε Σωτηρέλη? Κοιτάξτε, με βάση τα δεδομένα που είπατε, τίθεται ένα θέμα αναλογικότητας. Δηλαδή, αν τα μέτρα που επιβάλλονται είναι ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Οπότε, εάν ισχύει αυτό, τότε ανακύπτουν και τα ζητήματα που είπε ο κύριος Στάκης και ο κύριος Χριστόπουλος. Εγώ και αυτό που αναρωτιέμαι είναι αν υπάρχει μια συγκεκριμένη αιτιολογία, κάπου γραπτή, ότι εφαρμόζεται αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Εάν υπάρχει, να τη δούμε. Και βεβαίως δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε την επιστήμη σε αυτό το θέμα. Θα δεχτούμε αυτά που θα μας πούνε, ακόμα και αν μας επισημάνουν ότι εντάξει, υπάρχει μια παραλλαγή, αλλά εν πάση περιπτώσει στην ουσία όλοι τα ίδια εφαρμόζουν κτλ. Δεν ξέρω τι μπορούν να επικαλεστούν. Και εγώ αναρωτιέμαι τι μπορούν να επικαλεστούν, αλλά φαντάζομαι ότι μπορούν να επικαλεστούν. Άρα λοιπόν το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη αιτιολογία γι' αυτό. Δηλαδή όταν λέμε ότι εφαρμόζεται ένα πρωτόκολλο. Αυτό το εφαρμόζεται πρωτόκολλο δεν πρέπει να είναι κάπως αιτιολογημένο, έστω με επιστημονικούς όρους, να μπορεί να ελεγχθεί από την επιστημονική κοινότητα. Δεν λέω να ελεγχθεί από εμάς. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν είναι νομίζω το μείζον ζήτημα και σε αυτό πρέπει να προβληματιστούμε. Αλλά ότι οπωσδήποτε, επαναλαμβάνω και λέχθηκε ήδη και από τους υπόλοιπους, ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κοινό τρόπο αντιμετώπισης. Έχουμε να κάνουμε συχνά με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έχουμε να κάνουμε με πολιτικές που δυστυχώς
αυτή τη δεύτερη φάση της πανδημίας είναι συχνά αλλοπρόσαλες και προβληματικές. Εγώ δηλαδή δεν έχω πιστεί στο δεύτερο αυτό στάδιο της πανδημίας ότι η αντιμετώπιση είναι αυτή που πρέπει σε όλα τα επίπεδα γενικά, αλλά και ειδικότερα στα ζητήματα των δικαιωμάτων. Δηλαδή υπάρχει μια γενική επίκληση του ζητήματος της υγείας και της ζωής, σαν να πρόκειται για το μοναδικό δικαίωμα που μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια νοοτροπία ότι υπάρχει μια αναστολή των άλλων δικαιωμάτων που δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα, επιτρέπεται μόνο για περίπτωση κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας και για λόγους που δεν συντρέχουν εδώ πέρα. Επομένως, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα για συζήτηση. Εγώ δεν θέλω να μπούμε σε μια συζήτηση, ας πούμε, πιο προωθημένη και να αμφισβητήσουμε το αν εφαρμόζονται, δεν εφαρμόζονται. Υπάρχει πρόθεση να μην εφαρμόζονται καν δικαιώματα. Ίσως είναι και αντιδράσεις αποσπασματικές, αντιδράσεις αντανακλαστικές πολλές φορές. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό, ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Και δεν πρέπει να περάσει η αντίληψη και η νοοτροπία ότι τα δικαιώματα σε περιόδους κρίσης, ήταν η περίοδος των μνημονίων, τώρα η περίοδος πανδημίας, μπορούν να τεθούν συνολικά εκποδών από τον δημόσιο βίο, μόνο και μόνο γιατί συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις. Οι έκτακτες περιστάσεις αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που ορίζει το Σύνταγμα. Και το Σύνταγμα μας δίνει και τα μέσα και τους τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν χρειάζεται να επιστρατεύσουμε οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που ορίζει το Σύνταγμα. Αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε Φασαλίνη, ένα σχόλιο για να πάω στα άλλα δύο θέματα, γιατί θέλω να κάνουμε τη μεγάλη κουβέντα στη συνέχεια. Πολύ ναι. Γρήγορα, αν θέλετε. Όπως είπα, είναι ξεκάθαρο ότι ό,τι μέτρο παίρνει. Εσείς ιατρικά τελικά έχετε μια εξήγηση, έχετε δει μια έγγραφη εξήγηση, γιατί ακολουθούμε αυτό? Δεν υπάρχει καμία έγγραφη εξήγηση. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξήγηση, γιατί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ο ECDC, έχει βγάλει τις οδηγίες 23 Μαρτίου. Δεν τις έβγαλε το τελευταίο διάστημα και πρέπει να αποφασίσουμε κάτι μόνοι μας νωρίτερα. Δεν υπάρχει ούτε επίκληση μεγαλύτερης γνώσης των ελληνικών αρχών έναντι των ευρωπαϊκών και του αμερικανικού επίσης, που και οι δύο συμβαδίζουν ακριβώς τα ίδια. Δεν μπορεί να υπερβαίνουμε εμείς σε γνώση και σε ικανότητα αντίληψης το αμερικανικό CDC και το ECDC. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. Δεν θέλω να εκφράσω τι μπορεί να πιστεύω, διότι θα ακουστεί συνωμοσιολογικό. Με ανησυχεί πάρα πολύ γιατί συμβαίνει αυτό και θα πρέπει να αντιληφθούμε επίσης ότι είναι μόνιμη μια αναστρέψιμη βλάβη. Το ότι δεν θα αποχαιρετήσεις για κάποιους τον δικό τους άνθρωπο είναι μια αναστρέψιμη. Ό,τι βλάβη και να προκαλέσουμε, και οικονομική και κοινωνική, μπορεί να στραφεί στο μέλλον. Αυτό είναι μια αναστρέψιμη και είναι σοβαρότατο. Και θα πρέπει να δοθεί εξήγηση που δεν υπάρχει, σας το ξαναλέω, δεν υπάρχει εξήγηση. Καλά, το λέτε εσείς, μπορεί να δοθεί εξής. Μπορεί να δοθεί, μην το λέτε έτσι. Επιστημονικά δεν υπάρχει καμία εξήγηση και δεν είναι επίκληση. Ναι, κύριε Σωτηρέλη. Θα ήθελα να θέσω όμως ένα ζήτημα σε σχέση με αυτά που λέγονται. Ότι καταρχήν η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων είναι αρμοδιότητα των εθνικών κρατών. Η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επικουρική. Μπορεί να έχει βγάλει κάποιες οδηγίες, αλλά να υπάρχουν συγκεκριμένη αιτιολογία από την Επιτροπή των Ελλήνων Επιστημόνων και στη συνέχεια της ελληνικής κυβέρνησης, ότι πρέπει να γίνει αυτό. Επομένως, εγώ δεν λέω ότι επειδή δεν είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της Ευρώπης ή τις οδηγίες της Αμερικής, είναι και εγκληματικό, ας πούμε. Δεν μπορώ να φτάσω εκεί. Απλώς θέλω να δω αιτιολογία και δεν μπορώ να την. Να το θέσω όμως εγώ τώρα πιο κουτοπώνηρα. Σωστό. Γι' αυτό θέλω να πάω παρακάτω. Αλλά θέλω να το θέσω πιο κουτοπώνηρα. Δεν όφιλε να είναι γνωστός ο λόγος της Εθνικής Επιτροπής που ξεφεύγει από το CDC και το ECDC 10 μήνες τώρα. Μισό λεπτό. Μήπως υπάρχει μια αιτιολογία. Ναι, αλλά 10 μήνες ο κόσμος κυδεύει δικού. Ναι, καλά κάνετε. Καλά τον κάνετε. Αλλά εγώ προχωρώ. Μισό λεπτό, κύριε Φαρσαλίνε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό. Όμως κάνω και εγώ το συνήγορο του διαβόλου σε αυτό που λέτε. 10 μήνες κόσμος κυδεύει τους δικούς του ανθρώπους. Κάποιος δεν θα έπρεπε να το εξηγήσει εγγράφως γιατί το πρωτόκολλο έμπολα και όχι το πρωτόκολλο COVID-19. Μπορεί να μην ζητήθηκε μέχρι τώρα. Μπορεί να μην ζητήθηκε μέχρι τώρα. Δεν το λέτε σωστά, κύριε Σαχίνη. Δεν πρέπει κάποιος να εξηγήσει γραπτός. Πρέπει κάποιος να μας δώσει τα επιστημονικά στοιχεία για τι συμβαίνει. Το να εξηγήσει κάποιος γραπτός ότι θέλω να πάρω αυστηρότερα μέτρα για να είμαι πιο προσεκτικός, δεν είναι εξήγηση γραπτός. Μάλιστα.
τέτοιου είδους αποφάσεις. Πάω να βασίζονται στα επιστημονικά στοιχεία. Είναι σαφές ετέθη. Μην αναλώνεστε. Θέλω, να είμαστε ξεκάθαροι. Θέλω επίσης τη γνώση των τριών νομικών για το εξής. Το CNBC είναι ένα από τα κορυφαία αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Το οποίο έχει πρωτοσέλιδα αναφορά με το εξής θέμα το CNBC. Δεν μπορείτε να μηνύσετε τις εταιρείες των εμβολίων αν έχετε σοβαρές παρενέργειες εμβολίου COVID. Αν έχετε. Με την υπόμνηση ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Η κυβέρνηση πιθανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα σας αποζημιώσει για τις ζημιές αυτές. Οι εταιρείες έχουν διεκδικήσει και έχουν λάβει ασυλία από το αμερικανικό δημόσιο. Οι δικηγόροι που χρησιμοποίησε το CNBC λένε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά κανείς να κατηγορήσει σε ένα δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αν συμβεί παρενέργεια, παρότι δηλώνεται από το δίκτυο ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Αυτό είναι το ένα. Το ίδιο με την ασυλία συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Από ό,τι φαίνεται, οι έκτακτες άδειες δίνονται επίσης με ασυλία στις εταιρείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία εξήγηση είναι ότι κάποιες είναι στη τιμή κόστους, άρα αναλαμβάνει την ευθύνη το κράτος. Εγώ τι θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό σημαίνει ότι αν σε κάποιον τα εμβόλια είναι ασφαλή. Αυτό διαβεβαιώνουν. Εάν σε κάποιον συμβεί παρενέργεια και στην Ελλάδα υπογράφοντας τη συγκατάθεση εμβολιασμού μετά από ενημέρωση ενδεχομένως να τύχει της ίδιας κατάσταση να μην μπορεί να εγείρει αξιώσεις. Κύριε Σωτηρέλη. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το ότι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, τα εμβόλια εν πρώτης δεν είναι υποχρεωτικά. Ναι, ναι, προφανώς. Καλά κάνετε και το λέτε. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως. Δηλαδή, επιλέγει κανείς να κάνει εμβόλιο, ξέροντας, έχοντας κατά νου κάποια δεδομένα. Για τα δικά μας δεδομένα δεν ξέρω τι ισχύει. Για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι για τα δεδομένα της Ελλάδας. Γιατί, όπως βλέπετε, την όλη διαχείριση του ζητήματος των εμβολίων την έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Επομένως, είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Πρέπει να το δούμε. Το θέμα είναι και ποιος βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει, ότι είναι ασφαλή. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορεί να στραφεί κάποιος εναντίον της εταιρείας ευθέως, αλλά να μπορεί να στραφεί εναντίον του κράτους ή της επιτροπής η οποία είπε ότι είναι ασφαλή, και μετά η επιτροπή είναι ασφαλή να στραφεί εναντίον των εταιριών, αν μπορεί να το κάνει και αν υπάρχουν περιθώρια να το κάνει. Επομένως, δεν νομίζω ότι μπορούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, να καταλήξουμε σε μια άποψη, γιατί δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που δεν είναι υποχρεωτικό, αυτό μπορούν να το επικαλεστούν. Μάλιστα. Κύριε Χριστόπουλε. Δεν έχω κάτι να πω επί του θέματος, κύριε Σιδηρή. Ευχαριστώ. Ναι. Κύριε Τάκη. Πράγματι, είναι, όπως τα ανέφερε και ο κύριος Σωτηρέλης, η συνένεση του εμβολιαζομένου παίζει καθοριστικό ρόλο στο να απαλλαγεί ο παραγωγός ή η διακινητής του εμβολίου από την ευθύνη, άμα συνενείς, αν παίρνεις το ρίσκο. Βέβαια, θα πρέπει η συνένεση και το ρίσκο που αναλαμβάνεις να είναι κάτι το οποίο έχει τα εχέγγυα σοβαρότητας. Θα πρέπει δηλαδή ο αποφασίζων να κάνει το εμβόλιο να έχει υπόψη του στο maximum δυνατό της επιστημονικής μας γνώσης σήμερα την εικόνα του εάν πράγματι κινδυνεύει και σε τι βαθμό. Κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορεί να έχει ποτέ μια τελική εγγύηση. Και αυτό θα πει πως δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση της χώρας μας να απαλλάξει δια ασυλίας οποιαδήποτε εταιρεία. Ακόμα και αν το πράξει, θα το κάνει σε βάρος της δικής της ευθύνης, καθότι θα μπορεί να εναχθεί τότε το ίδιο το κράτος για αυτή του την απόφαση να καλύψει το ζήτημα της ευθύνης των εταιριών παραγωγής των εμβολίων. Πάντως, κάποιος θα πρέπει να αποζημιώσει. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε,